Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ο πολύ αναμενόμενος και πολύ αγαπημένος Χάρης Βασιλιάδης είναι ξανά μαζί μας εδώ στο κανάλι μας για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε για την αρχισυστήτιδα και αυτή τη φορά για τη θεραπεία της. Χάρη μου, χαίρετε. Χαιρετώ επίσης όλες και όλους τους θεατές, θεάτριες. Και είμαι χαρούμενος που ξανά είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν μπαίνεις στην κοινότητα του καναλιού. Πολύ συχνά μπαίνω στη σελίδα σου στο Facebook, κάνω απεικόνες και οθόνες αυτά τα ωραία που ποστάρεις και θα ποστάρω στην κοινότητα. Και λέω αγαπημένος Χάρης, Χάρης πάλι ακριβής και ακριβώς. Άρα μπορεί να μην έχουμε, κάνουμε συχνά βίντεο, αλλά έχουμε παίρνουμε μερικές ωραίες φάσεις από σένα. Είναι πολύ ωραία αυτά που ανεβάζεις. Είσαι πολύ καλός. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ. Τα αγαπούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά και όλο το κανάλι. Μάλιστα. Τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Λοιπόν, ο Χάρης έχει ετοιμάσει πάλι μία έτσι πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Υπενθυμίζω ότι είχαμε κάνει ένα βίντεο με τον Χάρη, το οποίο θα βάλω το link για το βίντεο αυτό και στην περιγραφή του βίντεο, που ήταν για την αρχισυστήτηδα. Μας υποσχέθηκε ο Χάρης ότι την επόμενη φορά να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε και να πάμε ακόμη παρακάτω να μιλήσουμε για τρόπους αντιμετώπισης των άρκησων, γιατί αυτή είναι ίσως και η πιο χρήσιμη. Λοιπόν, Χάρη μου, μας είχες μιλήσει για την αρχισυστήτιδα, για την η οποία, όπως μας είχες πει, είναι η πανδημία της εποχής. Βασικά, έτσι να πούμε πριν αρχίσουμε τους στόχους των δύο vlog που έχουμε κάνει, το πρώτο και σήμερα είναι το δεύτερο, είναι βασικά για να αναγνωρίσουμε τους ναρκισσούς, να καταλάβουμε πώς λειτουργούν, να αποδράσουμε και το πιο σημαντικό να ξαναχτίσει κάποιος τον εαυτό του, γιατί βασικά ισοπηδώνει, η σχέση είναι σαν να σε πατά μπουλτόζα. Να θυμίσουμε επίσης το προηγούμενο vlog τι έχουμε πει, τα χαρακτηριστικά του συντρόφου με ναρκισσιστικά στοιχεία. Θα επικεντρωθούμε στο χώρο των σχέσεων, των συναισθηματικών, ερωτικό, ρομαντικό, τα σχόλια που χρησιμοποιούν συχνά, τα αίτια, γιατί κάποιος είναι ναρκισσός, γεννιέται, γίνεται, αν αλλάζουν οι ναρκισσιστές, όχι φυσικά. Ποιο είναι το τέλειο ιδανικό θύμα για τον ναρκισσιστή, δηλαδή το προφίλ των θυμάτων, όπως είναι άτομα με συνέστηση, άτομα που έχουν ταλέντα κλπ. Ο ναρκισσιστής φοβάται να αφήσει το θύμα, τους λόγους, οι επιπτώσεις στο θύμα, ποια είναι τα συμπτώματα της ναρκισσιστήτιδας. Και επίσης σήμερα θα μιλήσουμε, θα πούμε κάποια πράγματα όπως έχεις επιλογές, οι φάσεις της σχέσης με έναν ναρκισσιστή, οι κίνδυνοι αν μείνει κάποιος, τα ρίσκα για πολύ με έναν ναρκισσιστή, γιατί ο ναρκισσιστής φοβάται να αφήσει το θύμα. Το θύμα να αναπτύσσει επίσης κάποιες ικανότητες όταν είσαι σε μια τόσο δύσκολη τοξική σχέση. Οι τέσσερις μάσκες που φορά ο ναρκισσιστής για να σου κλέψει την ενέργεια, τα εργαλεία χειριστικότητας του ναρκισσιστή προς εσένα αλλά και στο στενό περιβάλλον. Υπάρχουν δυσκολίες κάποιος για να αποδράσει, δεν είναι τόσο εύκολο. Πώς να απεξαρτηθείς, πώς να δραπετεύσεις. Κάποιες στρατηγικές αντιχειριστικότητας, δηλαδή το αντίοδο της χειριστικότητας. Ξαναχτίζομαι, δηλαδή η ανοικοδόμηση. Και επίσης κάποιες τελικές σκέψεις. Απλά να πω ότι αυτή η παρουσίαση είναι βασισμένη στην κλινική εμπειρία που έχω με δεκάδες γυναίκες και άντρες στο γραφείο. Και δεν είναι μόνο η Κύπρος και η Ελλάδα, είναι και εδώ στο Λουξεμβούργο που εργάζομαι, βλέπω πολλούς. Η πόλη του Λουξεμβούργου είναι 20 λεπτά από τη Γαλλία, 20 λεπτά από το Βέλγιο, μισή ώρα από τη Γερμανία, και έτσι είναι, πώς το λέμε, διεθνής, πολυεθνική η ναρκισσιστήτιδα. Από τη βιβλιογραφία έχω απλοποιήσει κάποια πράγματα και από έρευνες, αλλά να τολμήσω να πω και από προσωπική εμπειρία. Δηλαδή δεν είναι, μπορεί να είναι θεωρητική η παρουσίαση που θα κάνουμε σήμερα, αλλά είναι επίσης από εμπειρικά, δηλαδή από προσωπική εμπειρία. Δυστυχώς έχω και εγώ προσβληθεί κάποια εποχή από ναρκισσιστήτιδα. Νομίζω ότι όλες οι εποχές είναι επικίνδυνες για να προσβληθούν. Έχουμε τρεις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι η φυγή, δηλαδή να είναι η πιο εύκολη, είναι πιο απλή σε εισαγωγικά. Και βασικά είναι να φύγουμε, να τρέξουμε να φύγουμε όταν υπάρχει κάποιον άτομο τοξικό, κάποιον άτομο το οποίο είναι επικίνδυνο, γιατί είναι επικίνδυνος ο ναρκισσιστής.
και να πούμε ότι να φανταστούμε ότι ναι, Θέκλα. Ναι, έχω μοιραστεί την οθόνη για να βλέπει ο κόσμος τις σημειώσεις. Μάλιστα. Και βασικά να φανταστούμε ότι περπατούμε στο δάσος, βλέπουμε ένα φίδι ή έναν άγριο, πώς το λέμε, ζώο, και είναι κίνδυνος, είναι απειλή, άρα τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να τρέξουμε, να βάλουμε κάποια απόσταση, το οποίο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο. Και επίσης αυτή είναι η πρώτη επιλογή, άρα στη σχέση με έναν ναρκισσιστή ένα πράγμα που μπορεί να κάνουμε είναι να φύγουμε. Το δεύτερο... Πάλι την είπες το παλαιό. Ναι, αυτή είναι, συγγνώμη, ναι, αρχίσαμε με τη φυγή, συγγνώμη, αρχίσαμε το δεύτερο. Ξέρω γιατί άρχισες με τη φυγή, γιατί είναι πιο συστήνεται η επιλογή της φυγής. Ακριβώς. Συστήνεται η επιλογή της φυγής, γιατί η επιλογή της πάλης ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Αλήθεια. Με την ψυχική και σωματική μας υγεία. Ακριβώς. Το να τα βάζουμε με τους ναρκισσιστές. Μάλιστα. Λοιπόν, η δεύτερη, εντάξει, στο slide διαφορετικά, απλά αρχίσα όπως είπες εσύ με τη φυγή, γιατί είναι αυτό που εισηγούμαστε, πρέπει να φύγεις. Να φύγουμε μακριά από τους ναρκισσούς. Μάλιστα, όμως κάποιες φορές μπορεί να μην είναι δυνατόν, να υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες, λοιπόν. Άρα το δεύτερο είναι η πάλη. Εδώ πάλι μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ότι είμαστε στο δάσος, βλέπουμε το φίδι, έναν ζώο άγριο, άρα εδώ μιλάμε για κίνδυνο, άρα σε αυτήν την περίπτωση θα παλέψουμε, δηλαδή θα κάνουμε κάτι για να πιάσουμε το φίδι για να μην μπορέσει να μας κάνει κακό ή ακόμη μπορούμε να συζητήσουμε και να ζητήσουμε από το φίδι ή από το άγριο ζώο, τον ναρκισσιστή, σε αυτή την περίπτωση να μην μας κάνει κακό. Φυσικά σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Όπως είχαμε πει στο προηγούμενο vlog, οι ναρκισσιστές δεν αλλάζουν. Και η τρίτη επιλογή είναι το πάγωμα. Είναι όπως τα αγγλικά το fight, flight και freeze. Γιατί... Ο Πιτ Γόλκερ είχε και τέταρτη επιλογή, το phone, που σημαίνει συρρυκνώνουμε, γίνομαι πολύ μικρός για να μην με πάρει είδηση ο ναρκισσιστής και έτσι λειτουργούν οι συνεξαρτώμενοι με το phone, τα 4F. Fight, flight, freeze, phone. Μάλιστα. Και το τρίτο είναι το πάγωμα, είναι δηλαδή να προσαρμοστούμε. Δηλαδή ξέρουμε ότι να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, ωστόσο να αντιμετωπίσουμε το φίδι ή το άγριο ζώο ή τον ναρκισσό πιο ήρεμα. Άρα προσαρμοζόμαστε στο τι θέλει το φίδι. Σε αυτήν την περίπτωση το φίδι είναι ευαίσθητο, πολύ ευαίσθητο σε κινήσεις. Άρα σε αυτήν την περίπτωση παγώνουμε για να μην μας, πώς το λέμε, attack, να μην μας επιτεθεί. Για να μην σε επιτεθεί. Ακριβώς. Και μένουμε ακίνητοι, άρα σε αυτήν την περίπτωση το φίδι μπορεί να απομακρυνθεί σιγά σιγά, ήρεμα κλπ. Ωστόσο να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο. Είναι αυτό που είπες εσύ, το fight, flight, freeze και το τέταρτο το καινούργιο. Το phone. Μάλιστα. Εσύ εισηγήσει όμως τη φυγή. Εγώ εισηγούμε τη φυγή. Εισηγείτε τη φυγή. Ναι. Συγγνώμη. Έχω. Βλέπω το slide που λες εισήγηση, φυγή με κεφαλαία και bold, έτσι, έντονα τονισμένοι χαρακτήρες. Φυγή. Μάλιστα. Εισηγούμε τη φυγή και θα δούμε γιατί. Okay. Φυσικά στη ψυχοθεραπεία δεν λέω στους ανθρώπους που συνεργάζομαι πρέπει να φύγεις ή να μείνεις. Ήδη θα αποφασίσουν αν θα μείνουν ή θα φύγουν, αναλύοντας τα κόστα και τα ωφέλη. Είναι ένα εκπαιδευτικό vlog, οπότε μπορούμε να δώσουμε εισηγήσεις και οπωσδήποτε αυτά που λέμε εδώ δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση την ψυχοθεραπεία. Δίνουν γνώσεις και ευαισθητοποίηση γύρω από κάποια ζητήματα ψυχολογικά και η καλύτερη κίνηση όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες συνθήκες είναι να πάρουμε προσωπική ψυχοθεραπεία. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για τις φάσεις της σχέσης με έναν ναρκισσιστή. Νομίζω είναι σημαντικό να καταλάβουμε το ταξίδι, τη διαδρομή, γιατί
μετά μπορούμε να φύγουμε, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα, γιατί το άτομο που είναι σε σχέση με ναρκισιστή είναι συγχυσμένο, είναι χαμένο, δεν ξέρει τι γίνεται. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε ποιες είναι οι φάσεις, ποια είναι τα στάδια της σχέσης, ωστόσο με τη γνώση μπορούμε να βοηθηθούμε να φύγουμε, να αποδράσουμε βασικά πιο εύκολα. Η φάση 1 είναι ο μήνας του μέλητος ή το μελομακάρουνον, όπως την ονομάζω εγώ. Αναφέρεις φυσικά στο love bombing. Ακριβώς, ακριβώς. Μου έκαναν κάποιες αυτόκλητες συμβουλάτορες σχόλια σήμερα στο κανάλι, γιατί να χρησιμοποιώ όρους στα αγγλικά. Και εξήγησα ότι οι όροι στα αγγλικά που τους χρησιμοποιούν, τους χρησιμοποιούν για να συνεννόμαστε μεταξύ μας οι ειδικοί σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, και επειδή πάρα πολλοί κόσμος διαβάζει τους όρους ακόμη και σε ελληνικά κείμενα στα αγγλικά. Άρα ο μήνας του μέλητος ή μελομακάρουν είναι το λεγόμενο love bombing. Μάλιστα, σωστά. Και απλά να πω ότι οι φάσεις που θα αναφέρουμε εδώ δεν είναι στη βιβλιογραφία. Δεν είναι, απλά είναι από την εμπειρία που έχω μιλώντας με πάρα πολλές γυναίκες και άντρες. Δεν είναι μόνο, απλά να το σημειώσουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης δεν είναι μόνο ετεροφιλοφιλικές σχέσεις, αλλά είναι και LGBT. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι μόνο LGBT, αλλά και QQI, ναι. Μάλιστα. Άρα, η πρώτη φάση δεν δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο. Είναι χειριστικός, είναι ο ιδανικός σύντροφος. Βασικά σου δίνει όλα όσα λείπουν. Όλα όσα λείπουν. Δηλαδή, τη στοργή, την αναγνώριση, λεφτά, αγαθά, λαγούς και πετραχίλια, πώς το λέμε, αγάπη made in China, okay, όχι αυθεντική, όπως τις τσάντες από μιμήσεις που πουλούν στην Ερμού, στην Αθήνα. Μια φίλη μου αγόρασε 5 παρμάνι, να μην πω τη μάρκα, και 5 πανέλ αντί την άλλη μάρκα. Σου δίνει το αίσθημα της ασφάλειας, το love bombing, όπως έχεις πει. Αλλά είναι ατομική βόμβα. Είναι Χιροσίμα Ναγκασάκι το love bombing. Πολύ επικίνδυνο. Το χιούμορ σου, χάρη πραγματικά. Να πούσε πολλά ξένους. Μάλιστα. Λοιπόν, ο μήνας του μέλητος δεν έχει σταθερό χρόνο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε είναι ένας μήνας, τρεις μήνες, έξι μήνες. Μπορεί να πάρει και χρόνια. Και ο ναρκισιστής είναι όπως τον dealer. Ο dealer σου δίνει ναρκωτικά δωρεά μέχρι να εφιστείς. Και βασικά μετά σε χρησιμοποιεί, γιατί χρειάζεσαι την ουσία, άρα πώς το λέμε, σε έχεις το χέρι, είναι σωστό αυτό που λέω, ναι. Άρα όσο περνά ο χρόνος όμως η σχέση γίνεται προβληματική, είναι όπως τις ουσίες που σου δίνουν βραχυπρόθεσμα, έτσι, μια εφορία, μια ευτυχία εισαγωγικά, αλλά μετά υπάρχουν τα side effects, υπάρχουν τα συμπτώματα, τα δευτερεύοντα. Πίσω έχει αρκούδα την ουρά, δεν έτσι που λέγεται. Ακριβώς, ακριβώς. Πίσω έχει αρκούδα την ουρά. Μάλιστα. Και οι καλές στιγμές είναι λιγότερες από τις κακές. Σου δείχνει το αληθινό του πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες ταινίες στην τηλεόραση, σε ιδιωτικά κανάλια. Είναι σαν κάτι ταινίες που ο όμορφος πρίγκιπας μεταμορφώνεται σε τέρας. Μετά από τη φάση του love bombing, ο πρίγκιπας, ο τέλειος, η τέλεια μεταμορφώνονται σε τέρας. Δηλαδή στην ουσία, επειδή πλέον δεν το χρειάζονται αυτό το πράγμα, βγάζουν τον πραγματικό του σε αυτό στην επιφάνεια. Λίστα, σωστά. Επίσης δεν είναι στην παρουσίαση, όμως πολλές φορές όταν κάνω ψυχοθεραπεία ζητώ από ανθρώπους να γράψουν τι συμβαίνει, γιατί πολλές φορές ξεχνούν. Άρα χρησιμοποιώ τη γραφή για να μην ξεχάσουν, δεν είναι στην παρουσίαση, είναι όμως κάποια γαλλόφωνος εδώ, θα το μεταφράσω από τα γαλλικά, λέει στην αρχή, μια μαρτυρία, στην αρχή ήταν όλα πάρα πολύ καλά, ήταν παρόν, μου έδινε προσοχή, όμως παράλληλα ήταν χτυτικός, με επιβεβαίωνε, ήταν όλα καλά, ήμουν ευτυχισμένη. Και δεν επίστευα στα μάτια μου τη ζούσα, ήταν πολύ γλυκός, πολύ στοργικός, όμως, πώς το λέμε, μιλούσε επίσης για το παρελθόν του, μιλούσε για προηγούμενες σχέσεις, ναρκισίστριες, οι οποίες τον είχαν κακοποιήσει, τον είχαν εξευτελίσει, κλπ. Και βασικά ήταν γυναίκες οι οποίες ήταν δράκουλες,
Και βασικά τον είχαν καταστρέψει και είναι πολύ ευτυχισμένος που είναι μαζί μου. Έπαιζε τον ρόλο του θύματος και έλεγε πάρα πολύ κακά πράγματα για τις πρώην. Και επίσης μου έλεγε ότι είμαι τέλεια εγώ και δεν έχω καμιά σχέση με τις πρώην. Πάντως χαρή μου το να μας κατηγορεί κάποιος της πρώην του και να λέει ήμουνα σε τοξικές σχέσεις, ήμουνα σε ναρκισσιστικές σχέσεις. Είναι κόκκινη σημαία. Είναι διαφορετικό κάποιος να σου πει, ξέρεις, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, έχω κάνει την ψυχοθεραπεία μου και έχω καταλάβει ότι για παράδειγμα αν υπήρξα συνεξαρτώμενος σε σχέσεις, άρα εγώ ίδιος επέλεγα να μπαίνω σε σχέσεις που οι δυναμικές δεν ήταν ισότιμες και έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου και πλέον είμαι έτοιμη να συνδεθώ υγιώς. Είναι πολύ διαφορετική διατύπωση αυτή, που δείχνει ακριβώς το ότι ο καθένας παίρνει την προσωπική του ευθύνη και αντιλαμβάνεται ακριβώς που έφταιξε ο ίδιος τις προηγούμενες του σχέσεις. Και είναι εντελώς διαφορετική διατύπωση να πει: ξέρεις, εγώ ήμουν, έμπλεξα με τρεις νάρκισσους, με τρεις γυναίκες νάρκισσους, οι οποίες μου φάγανε τα σωθικά και ήταν τοξικές, και ήταν το ένα και ήταν το άλλο. Και τώρα θα σε βρήκα εσένα που είσαι τέλεια, που είσαι η καλύτερη γυναίκα κλπ. Κλπ. Έτσι όπως σε αποθεώνει τώρα. Θα σε κατακεραυνώσει μετά όπως κατακεραυνώνει και τις πρώην τις οποίες τις ονομάζει νάρκισσους. Και πολύ συχνά οι νάρκισσοι ήδη αποκαλούν νάρκισσους τα θύματα τους. Ακριβώς. Προβάλλουν βασικά. Είναι προβολή. Είναι προβολή, μάλιστα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Να το συμβιώσουν οι φίλοι, γιατί τελευταίως κάνουμε ένα playlist πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία. Έχει πολύ σημασία πώς παρουσιάζει το ερωτικό του παρελθόν κάποιος. Δηλαδή, αν είναι μια παρουσίαση που αναλαμβάνει την ευθύνη ή μια παρουσίαση που αποδίδει την ευθύνη σε άλλους. Ναι. Λοιπόν, η δεύτερη φάση, όπως την ονομάζω, είναι η φυλακή Αλκατράς. Βασικά αρχίζει να ξέρει τις αδυναμίες σου και τις χρησιμοποιεί. Αρχίζει εδώ η ψυχολογική βία, που είναι πολύ χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη βία. Η σεξουαλική βία, αρχίζει οικονομική βία, κακοποίηση, φυσική βία ίσως. Άρα το θύμα εδώ αποσταθεροποιείται. Και η νάρκιση είναι βρικόλακες ενέργειας, δηλαδή είναι σαν να είσαι στο βάλτο. Και αν έχεις και συνεξάρτηση, που συνήθως υπάρχει αυτό, είναι την πάτησης. Άρα εδώ είναι, θα έλεγα, είναι φυλακή Αλκατράς, όμως είναι ένα ασυνείδητο βασανιστήριο, γιατί σου παίρνει χρόνο να το καταλάβεις. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, είναι, δηλαδή το θύμα υποφέρει, αλλά δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, είναι... Υπάρχει σύγχυση εδώ, είναι σαν να το θύμα να είναι ναρκωμένο. Είναι σαν να σου έχει κάνει αναισθησία. Είναι σαν ο ναρκισσιστής, είναι σαν τον αναισθησιολόγο. Και πολλές φορές ακούω θύματα να λένε «έχω χάσει τον εαυτό μου σε αυτή τη σχέση». Αλλά δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτή είναι η δεύτερη φάση, η φυλακή Αλκατράς. Δηλαδή εδώ σε έχει φυλακίσει, είναι όπως την αράχνη η οποία... Έναν έντομο πάει στον ιστό της και το παγιδεύει. Σου χάρη με όλη την εκμάδα σου, όλη την όρεξη για ζωή και έχεις γίνει μια σκιά του εαυτού σου, ψυχολογικά, ίσως και σωματικά. Μάλιστα. Η τρίτη φάση είναι ξυπνό. Άρα εδώ το θύμα συνειδητοποιεί ότι είναι θύμα, τώρα συνειδητοποιώ ότι είμαι θύμα, καλά μου έλεγε η κολλητή μου, γιατί πολλές φορές οι στενοί φίλοι, η οικογένεια μας λένε πρόσεχε κλπ. Όμως εμείς μπορεί να θυμώσουμε, μπορεί να τους επιτεθούμε, γιατί να μου λένε έτσι. Και ακούω θύματα να λένε τόσον καιρόν ήμουν τυφλή, το πρόβλημα δεν είμαι εγώ, αλλά αυτός. Και σε αυτή την περίπτωση το θύμα... Με ναρκισσιστίτιδα αρχίζει να ψάχνει πληροφορίες, βλέπει τα blog της αγαπημένης μας Θέκλας, διαβάζει βιβλία, μιλά σε φίλες, άρα εδώ προσπαθεί να, πώς το λέμε, να ξέρει ότι είναι θύμα και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται. Προσπαθεί να πάρει όσες πιο πολλές πληροφορίες, γιατί όσα πιο πολλά πράγματα ξέρουμε για τον εχθρό μας, σε αυτήν την περίπτωση την ναρκισσιστίτιδα, των ιών της ναρκισσιστίτιδας, τόσο πολύ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Άρα η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι κάνετε στην κοινότητα, στο κανάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γλιτώνουν πολλοί ανθρώποι από διάφορες τοξικές σχέσεις. Κάναμε ένα διάλειμμα για να γεμίσω τη φλιτζάνα μου με τον καφέ. Προχτές βλέπω ένα σχόλιο. Τι είναι αυτό, κογιότ? Όχι, δεν είναι κογιότ, είναι ένας κόκορας. Χρωματιστός. Ωραία. Χάρη μου. Είχαμε παραμείνει στην τέταρτη φάση.
Που είναι η φάση, ένα λεπτό να κάνουμε και share screen. Η απόφαση. Λοιπόν, εδώ υπάρχει διαφορά μεταξύ να συνειδητοποιήσω ότι είμαι σε μια μη σχέση, τοξική σχέση, και της απόφασης να φύγω, της απόφασης να θεραπευτεύσω. Άρα εδώ γίνεται μια επανάσταση. Δηλαδή ο σκλάβος, η σκλάβα επαναστατεί. Κάνει μια επανάσταση. Έχει ένα τραγούδι που λέω, βάζω μια κόκκινη γραμμή. Α, δεν τα σε Θεοδωρίδου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Ακριβώς. Όπα, όπα, όπα. Θα αγαπάει ο κόσμος στο κανάλι. Ναι. Λοιπόν, ή στα κυπριακά, στην κυπριακή διάλεκτο λέμε ναι, κανεί. Εκανεί. Όπως τα, ξέρεις, τα κυπριώτικα σκέτς. Ο Σολωμός με την... Εκανεί. Εκανεί. Ή στα αγγλικά, enough is enough. Δηλαδή, εδώ το θύμα χτυπά το χέρι του στο τραπέζι και λέει φτάνει. Δηλαδή, κανεί. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Μπορεί να γίνει έναν επεισόδιο και εκεί να ξεσπάσει. Δηλαδή, ο θυμός μας βοηθά. Ο θυμός είναι έναν, πώς το λέμε, πολύ σημαντικό συνέστημα, γιατί μας δίνει το μήνυμα ότι κάποιος μας καταπιέζει, κάποιος δεν μας σέβεται, κάποιος πώς το λέμε, δεν μας εκτιμά, κάποιος δεν μας προστατεύει. Άρα το θύμα εδώ, η απόφαση είναι κανεί, ας πούμε, φτάνει, φεύγω. Και μετά είναι η φάση 5, η απόδραση. Η απόδραση δεν είναι εύκολη καθόλου. Υπάρχουν ταινίες, ξέρω, τελευταία είδα μια ταινία, μια οικογένεια στην Περσία, η οποία προσπαθούσε να αποδράσει, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να φύγει. Δεν είναι εύκολο, γιατί θα δούμε τις δυσκολίες μετά. Άρα εδώ θα έλεγα μπλόκαρε τον από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετακόμισε σε άλλον πλανήτη, αν μπορείς, άλλαξε δουλειά, δες τι θα γίνει με την επιμέλεια των παιδιών, αν υπάρχουν παιδιά. Και η απόδραση βασικά είναι επένδυση για την ευτυχία σου. Και εδώ είναι θύματα, και από εδώ ξεκινάει ουσιαστικά το σημερινό ζήτημα, που είναι πώς θα αποδράσουμε. Πώς θα φύγουμε από τον άρχισον, από την άρχισον. Μάλιστα. Και η τελευταία φάση είναι η ανοικοδόμηση. Είναι βασικά το θύμα, που έχω ακούσει πολλά θύματα στο γραφείο, σαν να με έχει πατήσει μπουλτόζα. Είναι σαν μια πόλη που είχε σεισμό 8 ρίχτερ, η πόλη έχει καταστραφεί. Άρα με την ψυχοθεραπεία είναι ευκαιρία να ξαναχτίσεις μια πιο όμορφη πόλη, μια καινούργια πόλη, μια νέα πόλη πιο όμορφη. Και εδώ, σε αυτήν τη φάση, οι τεχνικές που χρησιμοποιώ προσωπικά είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στη διαταραχή μετατραυματικού στρες, γιατί το θύμα είναι τραυματισμένο. Επίσης, εδώ υπάρχουν πάρα πολλές πεπιθήσεις. Για παράδειγμα, έχω ακούσει ανθρώπους στο γραφείο, δεν θα ξαναβρω κάποιον σαν τον Χ ή κάποιον σαν τη Χ. Θα ξαναβρείς τέτοιο κελεπούρι. Ναι. Ενώ η σωστή, πώς το λέμε, η πιο βοηθητική πεποίθηση είναι όμορφων άτομων και μου αξίζει να με αγαπούς σωστά. Θέλω κάποιον ο οποίος να έχει τις ίδιες αξίες με μένα. Ή ξέρω εγώ, κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι είναι αποτυχία, είμαι έναν τίποτα. Ενώ η πιο βοηθητική πεποίθηση είναι έχω τις ικανότητες να μπορώ να αντεπεξέλθω και μου αξίζει η ευτυχία και να πετύχω τα projects μου. Ή ξέρω εγώ, μια άλλη πεποίθηση, δεν είμαι ικανός να μείνω μόνος, να αντεπεξέλθω. Τούτα είναι κάποια καινούρια, λοιπόν, δεν είναι στη διαφάνεια. Ενώ έχω τις ικανότητες να ξανακτιστώ, να ανοικοδομηθώ και να μπορέσω να... Μάλιστα. Να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Ακριβώς. Ή ξέρω εγώ, δεν μπορώ να φέρω τίποτα στον κόσμο, δηλαδή δεν έχω κάτι να δώσω στον κόσμο, ενώ μπορώ να δώσω την ευτυχία σε πολλούς ανθρώπους που το αξίζουν. Άρα εδώ υπάρχουν πολλές πεποιθήσεις, γιατί το θύμα, όπως έχουμε πει, είναι κατεστραμμένο, δηλαδή είναι σαν να έχει πέσει μια βόμβα.
το έχει καταστρέψει και ψυχικά και σωματικά ίσως και σεξουαλικά. Άρα είναι εδώ που υπάρχουν πολλές πεποιθήσεις οι οποίες στη ψυχοθεραπεία τις ορίζουμε και μετά προσπαθούμε να τις αντικαταστήσουμε με πεποιθήσεις πιο βοηθητικές, πιο ρεαλιστικές παρά πεποιθήσεις που είναι αρνητικές, οι οποίες μπλοκάρουν το άτομο για να μην είναι ευτυχισμένο, να μην συνεχίσει τη ζωή του. Εδώ είναι μια πολύ δύσκολη φάση, δεν είναι εύκολη φάση και χρειάζεται πολύ υποστήριξη το θύμα. Λοιπόν, εδώ είναι τα ρίσκα, οι κίνδυνοι αν μείνει κάποιος κάποια με τον ναρκισιστή. Εδώ είναι οι τραυματικές εμπειρίες, υπάρχουν επιθέσεις, λεκτικές, αποσταθεροποίηση, ψυχολογική, φυσική, σεξουαλική, οικονομική βία. Τα ίχνη του τραύματος μετατρέπονται σε αναμνήσεις, flashbacks, μετατραυματικό στρες. Δημιουργούνται επίσης αρνητικές, τοξικές πεποιθήσεις για το άτομο, για άλλους, για τη ζωή στον κόσμο. Και οι πληγές και οι πεποιθήσεις θα επηρεάζουν τη ζωή σου. Π.χ. όλοι οι άντρες είναι ναρκισιστές, εδώ μιλούμε για υπεργενίκευση. Είμαι μια ηλίθεια, γιατί τον άφησα να με κακοποιεί. Εδώ υπάρχουν πολλές ενοχές επίσης, γιατί το άτομο δεν μπορούν, γιατί την ώρα που συνέβαινε να μην μπορέσω να το σταματήσω, να μην μπορέσω να του βάλω όρια. Άρα εδώ υπάρχει μια ετικετοποίηση. Το άτομο μπορεί επίσης να φοβάται, δηλαδή να έχει δημιουργηθεί μια φοβία η οποία το άτομο να αποφεύγει σχέσεις, να αποφεύγει να κάνει dating, να αποφεύγει να βγαίνει έξω ή αν γνωρίσει κάποιον να φύγει, να τρέξει να φύγει, ενώ το άλλο άτομο μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι υγιές και βασικά χάνει την ευκαιρία να είναι ευτυχισμένο. Και όταν κάνει dating, daring έβαλα εδώ, είναι το ένα μάτι κλειστό και το άλλο ανοιχτό, δηλαδή το άτομο είναι σε συναγερμό, είναι... Πώς το λέμε, προσέχει πάρα πολύ. Και εδώ... Λέει daring in dating. Dating, ένα μάτι κλειστό και έναν ανοιχτό. Μάλιστα. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι το άτομο που είναι σε τέτοιους είδους σχέσεων έχει ακριβώς τα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες. Άρα εδώ μιλούμε για συμπτώματα αποφυγής. Το άτομο μπορεί να αποφεύγει συγκεκριμένες περιοχές, εστιατόρια, ήχους, μέχρι είχα θυμούμε έναν άτομο στο γραφείο όταν εμύρισε μια κολόνια, έναν άρωμα που έβαζε ο ναρκισιστής, είχε πάθει κρίση πανικού μέσα στο, πώς το λέμε, στο κατάστημα, ή να αποφεύγει χώρους, δηλαδή να μην πηγαίνει σε χώρους που πήγαινε με το θύμα, άγχος, κατάθλιψη, το άτομο να νιώθει συναισθηματικά μουδιασμένο, να υπάρχουν ενοχές. Επίσης, εδώ υπάρχουν συμπτώματα επαναβίωσης, δηλαδή flashbacks, ενοχλητικές σκέψεις, εφιάλτες, αναδρομές στο παρελθόν. Το άτομο είναι σαν να ξαναβιώνει το τραύμα. Επίσης, συμπτώματα υπερδιέγερσης, υπάρχει θυμός, ευερεθιστικότητα, υπάρχει συμπεριφορά επιθετική, απερίσκεπτη, διαταραχές ύπνου. Και κάποιες φορές αυτοτραυματισμοί, γιατί το άτομο δεν μπορεί να ανεχτεί όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και τελικά υπάρχουν συμπτώματα αρνητικής διάθεσης και σκέψης. Το άτομο δεν έχει ενδιαφέρον για δραστηριότητες που τις θεωρούσαν κάποτε απολαυστικές. Είναι πώς το λέμε, ένα σύμπτωμα από τα 9 συμπτώματα της κατάθλιψης. Το άτομο δυσκολεύεται να θυμάται λεπτομέρειες του οδυνηρού περιστατικού, π.χ. ένας βιασμός μέσα στη σχέση. Και επίσης υπάρχει μεγάλη αλλαγή στις συνήθειες, στη συμπεριφορά μετά την τραυματική εμπειρία. Έχω ακούσει γυναίκες να μου λένε ότι με είχε αγγίξει σεξουαλικά, του είπα όχι, είμαι κουρασμένη και μετά με βίασε. Άρα ο ναρκισιστής δεν έχει καθόλου συνέστηση και βασικά τραυματίζει το θύμα. Επίσης, η κίνδυνη αν μείνει κάποιος για πολύ είναι η αυτοκαταστροφή, δηλαδή βάζει τις ανάγκες του στην άκρη, αυτοθυσία, γίνεται χαλάκι, υποταγή, δεν ζει την πραγματική αγάπη και βασικά είναι σαν να δένεται με μια ορολογιακή βόμβα να αυτοπυρπολείται το ίδιο το θύμα. Άρα είναι αυτοκαταστροφικό. Και πολλές... Για πολύ με τον ναρκισιστή παθαίνουμε όλα αυτά, διαταραχή μετατραυματικού στρες, αυτοκαταστροφικότητα, φοβίες κλπ.
Μάλιστα. Και νομίζω όλα αυτά είναι σημαντικό οι ανθρώποι που είναι σε ναρκιστικές σχέσεις με ναρκιστές να σκεφτούν ποια είναι τα αρνητικά, να σκεφτούν ποια είναι τα μειονεκτήματα. Και συνήθως τα μειονεκτήματα είναι πιο πολλά από τα πλεονεκτήματα, πιο πολλά από τα θετικά, τα αρνητικά είναι πιο πολλά. Και ψυχοσωματικά, πολλές φορές το θύμα δυσκολεύεται να εκφράσει τον πόνο του, το θυμό του, τη λύπη του, άρα δημιουργούνται ψυχοσωματικά. Ή ακούω γυναίκες και άντρες να λένε, ξέρω εγώ, τρύπησε το στομάχι μου από τη στεναχώρια, κατουρήθηκα από το φόβο, μου πρίξε το σηκώτην από την γκρίνια, κόντεψε να σπάσει η καρδιά μου από την αγωνία, έχασα τον ύπνο μου από τις σκέψεις, έβγαλα σπηριά από το άγχος. Και βασικά τόσα άλλα γεγονότα που συνδέονται με το πολύ άγχος, φόβων ή θυμών. Επίσης υπάρχουν συμπτώματα, τα πιο συχνά κάποια να πούμε και κεφαλαλίες, ημικρανίες, ζαλάδες, πόνοι, πεπτικών έλκος, ευερεθιστών έντερο. Από το δέρμα επίσης έχουμε εξαθήματα, αλλεργίες, ατοπική δερματίτιδα, ήταν τριχόπτωση, ναύθες. Και για τους άντρες παρουσιάζεται στιτική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα, βουλιμία, παχυσαρκία, διαβήτης, λοιμώξεις. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό μια φορά. Ευχαριστούμε και ψυχικά και σωματικά και ψυχοσωματικά αν μείνουμε με τον ναρκισσό. Μάλιστα. Και θυμούμε έτσι ανώνυμα να πούμε ότι κάποια φορά ένας άντρας που είδα στο γραφείο του λέει η γυναίκα του την ώρα που έκανα σεξ, λέει του «Άτε τέλειωνε και έχω και δουλειές να κάνω». Άρα και το ψητώνε μέσα στο φούρνο να μην καεί. Και βασικά αυτό είναι, μπορείτε να φανταστείτε πόσο πληγώθηκε ο άντρας και πόσο του έπεσε το εργαλείο του. Είχε προβλήματα μετά. Επίσης χάνεις τα πολύ δυνατά σου χρόνια, ας σκεφτούμε ότι ο χρόνος έχει 365 μέρες, 24 ώρες η ημέρα. Κοιμόμαστε τις αρκετές ώρες, δουλεύουμε πάρα πολύ, άρα τι μένει. Άρα εδώ βασικά χάνεις πολύτιμο χρόνο. Τώρα πάμε στο πολύ κέριο ερώτημα, γιατί ο ναρκισσός φοβάται να αφήσει το θύμα. Μάλιστα. Αυτό το θέμα το έχω γράψει γιατί πάλι είναι σημαντικό για το θύμα να φύγει, γιατί μπορεί να είναι χειριστικός. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε γιατί φοβάται, γιατί βασικά είναι εξαρτημένος, δεν είναι αυτόνομος. Αποφεύγει την επίλυση των προβλημάτων του και όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση προσπαθεί να πείσει τους άλλους να λύσουν τα προβλήματα του και συνήθως χρησιμοποιεί το θύμα, απαιτεί από το θύμα να εκτελεί εργασίες, να υπακούει τις εντολές του, να υποτάσσεται, άρα με αυτόν τον τρόπο ο ναρκισιστής έχει αυτόν το αίσθημα της ανωτερότητας. Όταν είναι αγχωμένος ο ναρκισιστής, όταν πανικοβάλλεται, να είναι το ηρεμιστικό του, δηλαδή το θύμα να τον επιβεβαιώνει, να είναι ο ψυχολόγος του, ο ψυχοθεραπευτής του, να του δίνει προσοχή, μεγάλη προσοχή, δηλαδή θέλει να είναι το επίκεντρο της προσοχής για να νιώθει ότι υπάρχει, η ναρκισιστική τροφή, η προσοχή, και επίσης απαιτεί από το θύμα να είναι να δέχεται όλες τις ευθύνες. Δηλαδή ο ναρκισιστής ρίχνει τις ευθύνες στους ώμους των άλλων. Είναι ευθυνόφοβος βασικά και κατηγορεί τους άλλους. Να πούμε ότι το θύμα, όταν δηλαδή κάποιος ή κάποια είναι σε μια τέτοιου σχέση, αναπτύσσει ικανότητες. Δεν λέμε τώρα να μείνετε στη σχέση, αλλά υπάρχουν κάποιες ικανότητες, δηλαδή η πρώτη είναι η πυθία του μαντίτο δελφό. Προφητεύει το θύμα τι θέλει, γιατί αν το θύμα δεν είναι τέλειο, προσπαθεί να είναι τέλειο για να αποφύγει τις συγκρούσεις και προβλέπει, δηλαδή προφητεύει όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν του σιδερώσω τα πουκάμισα, μπορεί να αρχίσει να μου λέει ότι είμαι άχρηστη, ότι δεν κάνω τίποτα κλπ. Άρα το θύμα γίνεται όπως την πυθία του μαντίδου αδελφών για να προλάβει, άρα εδώ μιλούμε για πρόληψη, καυγάδες, συγκρούσεις, ψυχολογική κακοποίηση κλπ. Είναι σαν να περπατάς πάνω σε αυγό τσουφλά, working on actions που λέγεται στα αγγλικά, προκειμένου να μην ενοχλήσεις τον μέγαν δυνάστη να αρχίσουν και τα βάλιματά σου. Ακριβώς. Άρα γίνεσαι όπως την, πώς το λέμε, πυθία του μαντίου των αδελφών.
Το δεύτερο είναι η υπερενσυναίσθηση, άρα το θύμα γίνεται όπως το ραντάρ συναισθημάτων, άρα προσπαθεί να καταλάβει πώς νιώθει ο ναρκισσιστής για να αποφύγει τις συγκρούσεις. Θέκλα, ακούς τις σιρήνες, ελπίζω να... Ναι, γιατί... Κάνουν, πώς το λέμε, τεστ κάποιες... Εντάξει, γι' αυτό να ακούγονται. Συγγνώμη. Λουξεμβουριανές σιρήνες τεστ αυτές που ακούσατε. Μην ανησυχείτε. Σταμάτησε τώρα. Θα σταματήσω. Συνήθως στέλνουν μας SMS για να μην τρέξουμε. Λοιπόν, άρα, εντάξει, οι σιρήνες είναι καλές γιατί είναι το θύμα πρέπει να... Προειδοποιητικές. Ακριβώς. Το τρίτο είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή το θύμα να αρχίζει επίσης να αναγνωρίζει τα δικά του συναισθήματα, συνήθως αρνητικά. Επίσης, το θύμα γίνεται πολυμήχανος οδυσσέας, δηλαδή υπάρχουν πολλές δυσκολίες στις σχέσεις των γάμων, άρα συνέχεια είναι στην επίλυση προβλημάτων, τι μπορώ να κάνω για να, λύσω αυτό το πρόβλημα. Άρα αυτά είναι τέσσερα... κάποιες από τις ικανότητες που αναπτύσσει το θύμα αν μείνει σε αυτήν τη σχέση. Λοιπόν, το άλλο, το επόμενο θέμα είναι οι τέσσερις μάσκες που φορά ο ναρκισσιστής για να σου κλέψει την ενέργεια. Η πρώτη μάσκα είναι θυμός εξευτελισμός, δηλαδή κρίνει, δικάζει, καταδικάζει, φοβάσαι, σε ελέγχει. Και υπάρχουν ανθρώποι που φοβούνται το θυμό, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν και γενικά ο θυμός που έχει προς τους άλλους είναι θυμός που έχει προς τον εαυτό του. Είναι φταίχτης, δηλαδή σε φταίει για τα πάντα, ωστόσο να σου δημιουργήσει ενοχές, άρα εδώ ο στόχος είναι να σε ελέξει. Είναι ανακριτής, δηλαδή σου κάνει ερωτήσεις, παίρνει πληροφορίες και αργότερα τις χρησιμοποιεί εναντίον σου. Το τέταρτο είναι παραπονιάρης, δηλαδή δεν ευχαριστιέται με τίποτα, ωστόσο το θύμα να δημιουργήσει αυτή την πεποίθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός καλή και προσπαθεί το θύμα περισσότερο να τον ικανοποιήσει. Εδώ μιλούμε για τελειομανία. Υπάρχουν μετά κάποια εργαλεία χειριστικότητας του ναρκισσιστή. Το πρώτο είναι η λογόρια. Δεν σε αφήνει να εκφραστεί, σε μπλοκάρει. Ζωγράφεται με δύο ρο και όμικρο γιώτα, νομίζω, λόγος κεραίο. Ναι, και εγώ νομίζω. Εντάξει, πειράζεται. Και επίσης εγώ είμαι και ψυχαναγκαστική με την ορθογραφία. Πάντως το δημοτικό δεν ήμουν τόσο καλός και ειδικά με τις δασίες, τις ψηλές, τις περισπομένες, πάντα το τετράδι μου ήταν... Εγώ μπορώ στην πρώτη του. Το τετράδι μου ήταν κοκκινισμένο, ήταν γεμάτο κόκκινα. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός. Λοιπόν, δεν σε αφήνει να εκφραστείς. Δεν σε αφήνει να εκφραστείς, σε μπλοκάρει, αλλά κάποιοι άλλοι ναρκισσιστές προτιμούν τη σιωπή. Άρα εδώ μιλούμε το παγάκι ναρκισσιστής, δηλαδή αντιλογόρια, δεν μιλάνε τίποτα, που αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Τιμωρία της σιωπής, χάρη, stonewalling, τιμωρία της σιωπής. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι το συναισθηματικό ασανσέρ. Αρχίζει καυγάδες μετά την εκεχηρία, κριτική, κομπλιμέντα. Άρα τα συναισθήματα του θύματος αλλάζουν σαν τον καιρό στο Λονδίνο, το οποίο το πρωί μπορεί να βρέχει, μετά να βγάλει ήλιο, μετά να συννεφιάσει. Άρα μιλάμε για τέσσερις εποχές σε μια μέρα, αυτόν αποσυντονίζει το θύμα, το αποσταθεροποιεί. Άρα ο στόχος εδώ είναι το ναρκισσιστής να ελέξει το θύμα. Το τρίτο είναι η λαθασμένη αιτία. Σου λέει ψέματα για τον λόγο που είσαι δυστυχισμένη, είσαι παρανοϊκή, φαντάζεσαι, νιώθεις έτσι γιατί σε τραυμάτισε η πρώην ή γιατί σε τραυμάτισε η μητέρα σου κλπ. Σε συγχύζει βασικά. Το βραβείο Όσκαρ μπορεί να υποκριθεί τον άρρωστο και αν είναι πραγματικά άρρωστος το κάνει τραγωδία. Πολλές φορές έχω ακούσει άτομα που έρχονται στο γραφείο να τους απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει. Άρα με αυτόν τον τρόπο φοβάσαι, νιώθεις και ενοχές, άρα μπορεί να σε ελέξει. Η εξάρτηση προσπαθεί να σου δημιουργήσει εξάρτηση, συναισθηματική, σεξουαλική, οικονομική, κοινωνική, για να σε κρατάει εκεί. Ο κατήγορος... Προσωπική επίθεση, είναι επίθεση σχετικά με το παρελθόν σου, δηλαδή κρίνει τους πρώην, το παρελθόν σου, την οικογένεια σου.
σου κάνει ερωτήσεις που δεν μπορείς να απαντήσεις, μπορεί να αλλάξει το θέμα, να αφιβάλλει το ράδιο που δεν λειτουργεί, σιωπή, δηλαδή να μην λειτουργεί όπως το ράδιο που δεν λειτουργεί κάποιες φορές, σου λέει ψέματα, σε απειλεί, βασικά σε κατηγορεί. Άρα αυτές οι τεχνικές είναι πολύ σημαντικές, το θύμα να ξέρει για να μπορέσει να τις καταλάβει, να τις κατανοήσει, ωστόσο να αντεπεξέλθει, να μην πέσει στην χειριστικότητα. Και επίσης ο ναρκισσιστής είναι χειριστικός και με το περιβάλλον του θύματος. Για παράδειγμα, είναι πρίχτης σε μέσα. Μπορεί να είσαι με την οικογένεια σου ή μπορεί να είσαι με μια καλή φίλη ή έναν καλό φίλο και να σου στέλνει συνέχεια SMS. Ωστόσο, να σε ενοχλεί, σε απομακρύνει από τα στενά σου άτομα, επίσης, πάλι για να μπορεί να σε ελέγχει. Όταν μιλά με την οικογένεια σου ή φίλους, λέει «εγώ θυσιάζομαι για αυτήν, εγώ θυσιάζομαι για αυτόν, της έδωσα αυτόν» κλπ. Κλπ. Άρα αυτές είναι κάποιες τεχνικές, σίγουρα, που χρησιμοποιεί ο ναρκισσιστής για να μπορέσει να ελέγξει το θύμα. Πάμε τώρα στις δυσκολίες της απόδρασης, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποδράσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς δίνουμε τη συμβουλή της απόδρασης πάντως. Μάλιστα. Η συμβουλή μας είναι απόδραση, flight, όχι fight, όχι freeze, όχι phone, flight. Μάλιστα. Άρα εδώ η πρώτη είναι η μη κατανόηση. Τα θύματα δεν μπορούν να εξηγήσουν λεκτικά τι συμβαίνει. Δηλαδή είναι ψυχισμένα, είναι ναρκωμένα, νιώθουν την αδικία, είναι θυμωμένοι, όμως δυσκολεύονται να βρουν τον λόγο που υποφέρουν. Είναι χαμένοι βασικά. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι μπορεί κάποιο θύμα να κάνει για να κατανοήσει κάποιες ερωτήσεις, ίσως να κάνει και άλλες ερωτήσεις. Δίνω περισσότερα από ό,τι παίρνω. Του έχω εμπιστοσύνη, με κάνει να νιώθω καλά, με σέβεται και άλλες. Άρα αυτές οι ερωτήσεις θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις γιατί υποφέρεις, άρα να βρεις τα αρνητικά. Μια δεύτερη δυσκολία είναι το σύνδρομο του Αγίου Βερνάρδου, αυτόν το σκυλί που είναι στις Άλπεις, στα βουνά και σώζει τους σκιέρ κλπ. Άρα εδώ υπάρχει... Το θύμα προσπαθεί να το σώσει, προσπαθεί να τον αλλάξει, προσπαθεί... Υπάρχει, δηλαδή, τον λυπάται. Ίσως να είναι και το σύνδρομο της Στοκχόλμης, εδώ το οποίο μπορεί να κακοποιείται το θύμα, αλλά παράλληλα τον λυπάται, νιώθει ενσυναίσθηση και προσπαθεί να το σώσει. Η πίεση της οικογένειας, μα ο Γιώργος, ο Ανδρέας, η Μαρία, η Γεωργία είναι μια χαρά, επειδή άλλον πρόσωπο δείχνει ο ναρκισσιστής στην οικογένεια, στους φίλους, στο στενό περιβάλλον και άλλον πρόσωπο δείχνει όταν κλείσει η πόρτα. Άρα εδώ μιλούμε και για... Η οικογένεια μπορεί να είναι ένα εμπόδιο και αυτό είναι λυπηρό, γιατί το θύμα υποφέρει και πολλές φορές η οικογένεια μπορεί να πει στο θύμα «Μα πώς κάνεις έτσι, μια χαρά είναι, τα φαντάζεσαι». Άρα εδώ είναι δεύτερη θυματοποίηση που μπορώ να πω είναι χειρότερη από την πρώτη. Οικονομική εξάρτηση, δηλαδή για παράδειγμα ξέρω περιπτώσεις που το δάνειο του σπιτιού είναι στο όνομα του θύματος, έχουν επιχείρηση μαζί, άρα εδώ είναι το θύμα είναι παγιδευμένο. Ο ναρκισσιστής προσπαθεί να το εγκλωβίσει, να το παγιδεύσει, να το φυλακίσει, δημιουργώντας του οικονομική εξάρτηση. Λοιπόν, εδώ όπως είπαμε είναι σαν τον εθισμό που είναι δύσκολο κάποιος να απεξαρτηθεί. Πρέπει να θέλει κάποιος να απεξαρτηθεί, δηλαδή να θέλει να φύγει από αυτήν τη σχέση, να βρει κάποιον αντικατάστατο, π.χ. ευχαρίστηση αλλού, φιλίες, χόμπι κλπ. Όχι ναρκωτικά, αλκοόλ και παράνομες ουσίες. Όχι. Χόμπι, φιλίες κλπ. Η περίοδος αποτοξίνωσης, δηλαδή κάποιος να παίρνει ένα ταξίδι μόνος του, μόνη της, και επίσης να κάνει ανάλυση κόστους και ωφέλους, δηλαδή τι κερδίζω αν μείνω, τι χάνω αν μείνω, τι κερδίζω αν φύγω, τι χάνω αν φύγω. Βασικά εδώ είναι τεχνικές που χρησιμοποιούμε για τις ουσίες, για το αλκοόλ. Είναι παρόμοιες, δηλαδή αυτές που έχω αναφέρει χρησιμοποιούνται σε κάποιον που είναι εθισμένος με ουσίες. Αν υπάρχει αυτή η λαχτάρα, το craving, όπως λέμε στα αγγλικά, βρες άλλο σύντροφο,
ότι υπάρχουν παγάκια, ωστόσο να αλλάξουμε τη θερμοκρασία του σώματος, φεύγει αυτή η λακτάρα, έναν κρυό ντουζ, τροχάδι, κάτι το οποίο θα μας αποσπάσει. Άρα αυτές είναι επίσης τεχνικές που έρχονται από την... Αν έχεις cravings, δηλαδή, αν έχεις λακτάρα για τον άρχισο, εντάξει, αυτό το βρες άλλο σύντροφο, χάρη, δεν θα πολύ συμφωνήσω, ναι. Γιατί δεν θεωρώ ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει. Ναι. νομίζω συμφωνώ και εγώ, λάθος το έχω γράψει. Νομίζω να το σβήσουμε. Σίγουρα, γιατί μετά... Είστε ένα χείς αυτό, χει. Ναι. Ναι, ναι. Και ο έρωτας δεν περνάει με έρωτα. Δεν πας να βρεις άλλο σύντροφο, θα βρεις ακατάλληλο σύντροφο. Ναι. Μπορείς να φλερτάρεις όμως. Μπορείς να φλερτάρεις. Μπορείς να φλερτάρεις χωρίς να βρεις άλλο σύντροφο. Μάλιστα. Αλλά να φλερτάρεις με σεβασμό. Μάλιστα. Και επίσης είναι άδικο για τον καινούριο σύντροφο, γιατί πολλές βρίσκουν σχέση και χρησιμοποιούν τον επόμενο σύντροφο σαν τον μπαστούνι για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τον πρώην. Άρα αυτό είναι, εγώ θα έλεγα, λίγο ανήθικο, αν μπορώ να το πω. Και άδικο για τον καινούριο σύντροφο. Αν το θύμα δεν καθαρίσει, πώς λέμε, είμαι καθαρός μετά τη χρήση ουσιών, μετά την ναρκισσιστίτιδα, νομίζω πρέπει να καθαρίσει, να είναι καθαρός και μετά να προχωρήσει σε μια καινούρια σχέση. Μάλιστα. Πώς να δραπετεύσεις. Λοιπόν, τώρα πώς να δραπετεύσεις για να φύγεις, υπάρχουν προϋποθέσεις, να μην το φοβάσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο φόβος. Βασικά δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Είναι, θα έλεγα, είναι ένα είδος φοβίας, το οποίο κάποιος φοβάται το ασανσέρ, κάποιος φοβάται το αεροπλάνο, κάποιος φοβάται τους σκύλους. Άρα πρέπει να ξεπεραστεί αυτή η φοβία που έχει δημιουργηθεί με όλα τα τραυματικά γεγονότα, να μην μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά, δηλαδή να γίνεις, πώς το λέμε, thick skin, παχύν δέρμα, ακριβώς, να μην μένετε μαζί, εντάξει, αυτόν παίζεται, ενώ κάποιες φορές μπορεί να μην γίνει, και ήδη να φύγεις, να έφυγες, δηλαδή να έφυγες νοητικά, συναισθηματικά, όχι φυσικά, άρα είναι σημαντικά κριτήρια για να μπορέσει κάποιος, κάποια, να φύγει από αυτήν την τοξική σχέση. Μια απόφαση δυνατή, δηλαδή να πει το έχω αποφασίσει και να το εννοεί, δηλαδή δυνατή απόφαση, μια απόφαση που είναι determined, πώς το λέμε στα ελληνικά, ακριβώς, να έχει στόχους, πολύ σημαντικό, δηλαδή πού πάμε, τι κάνουμε, και να μείνει στην απόφαση να φύγει, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχει, πώς το λέμε, υποτροπή. Άρα πρέπει να είναι βασικά πολύ έτσι πειθαρχημένο. Και εδώ μιλούμε για διαφορετικά είδη φυγής, η φυσική φυγή, δηλαδή το άτομο πρέπει να αυτονομηθεί, να βρει οικονομικά, να είναι ανεξάρτητο, να υπάρχει ένα σπίτι, να υπάρχει προστασία από την κακοποίηση, γιατί ο ναρκισσιστής όταν τον απορρίψει κάποιος γίνεται ακόμη πιο επιθετικός, ακόμη πιο βίαιος. Η νομική κάλυψη, ένας δικηγόρος είναι πολύ σημαντικός, είναι σύμμαχος, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχουν και θέματα περιουσίας, οικονομικά θέματα, τα παιδιά κλπ. Και επίσης η νοητική ελευθερία, δηλαδή το άτομο να σταματήσει να ασχολείται με τον νάρκισσο, να βρει άλλα πράγματα να κάνει, και αυτό μια έτσι, ένα πράγμα ίσως που βοηθάει είναι το mindfulness, νομίζω στα ελληνικά είναι ενσυνειδητότητα, το οποίο μας βοηθά να είμαστε στο εδώ και τώρα, αλλά επίσης να αποδεχτούμε κάποια πράγματα. Γιατί το μυαλό πετά εις το παρελθόν, εις το μέλλον, ωστόσο με το mindfulness μπορούμε να είμαστε στο εδώ και τώρα και να αποσπάσουμε την προσοχή μας από να σκεφτόμαστε τον ναρκισσό. Εδώ δεν είναι εύκολο να φύγουμε, όπως έχεις πει και εσύ στην αρχή, άρα ο ναρκισσός θα συνεχίσει να είναι χειριστικός και θα είναι ακόμα πιο χειριστικός. Άρα εδώ είναι σημαντικό να έχουμε κάποιες στρατηγικές, κάποια εργαλεία αντιχειριστικότητας, γιατί ίσως να συνεχίσουμε να έχουμε επαφή μαζί του, δυστυχώς. Το πρώτο είναι η ασπίδα, δηλαδή είναι η γνώμη σου. Okay, καταλαβαίνω τη θέση σου, αλλά δεν συμφωνώ. Άρα εδώ είναι σαν να βάλεις μια ασπίδα, να μην δέχεσαι αυτά που λέγει. Ή όταν το συναντήσεις φυσικά, να το βλέπεις στα μάτια, να μην πεις τίποτα.
να σκεφτείς κάτι άλλο να σου μιλάει, ή να μετρήσεις, ξέρω εγώ, από το 100 μέχρι το 1 πλην 7, 100, 93, 86, και σιγά σιγά να φύγεις από το δωμάτιο. Άρα εδώ να μην του δώσεις σημασία βασικά. Η προπόνηση, εδώ ο ναρκισσιστής έχει εκπαιδευτεί να είναι ο πιο δυνατός, ο πιο όμορφος κλπ. Κλπ. Ενώ αυτόν ίσως να μην αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Το αρσενικό Α ή το θηλυκό. Και άρα μπορεί κάποιος να προπονηθεί να γίνεις και εσύ Α. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Να του ανοίξεις την πόρτα για να φύγει. Αυτό θα τον αποσταθεροποιήσει, γιατί δεν παίρνει την προσοχή που θέλει. Να τον κοιτάξεις στα μάτια και να του δώσεις αγάπη, χαμογέλα με αγάπη για παράδειγμα, άρα αυτό είναι λίγο έτσι παράδοξο, σαρκαστικό, πως το ρέικι βασικά που του δίνεις ενέργεια. Να μην είσαι ευέλικτος, δηλαδή να διαφωνάς συνέχεια. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ, μαύρο, άσπρο, κόκκινο, μπλε, κρύο, ζέστη, να διαφωνάς, να λες ακριβώς το αντίθετο. Άρα αυτές είναι κάποιες τεχνικές αντιχειριστικότητας που προτείνουμε όταν το άτομο έχει αποδράσει, γιατί όπως έχω πει, ο ναρκισσιστής θα είναι ακόμα πιο δυνατός, πιο βίαιος, γιατί είναι και εκδικητικοί πολλοί ναρκισσιστές, γιατί τους έχει απορρίψει το θύμα. Τώρα να πάμε στο ξανακτίζομαι, άρα εδώ το θύμα έχει φύγει, έχει καταφέρει να αποδράσει. Φυσικά δεν έχει καθαρίσει πλήρως, άρα εδώ στη ψυχοθεραπεία δουλεύουμε με κάποια από τα ακόλουθα, δουλεύουμε πάνω στις πεποιθήσεις για σένα, τους άλλους, τη ζωή, τις σχέσεις, οι οποίες όπως έχω αναφέρει πριν είναι αρνητικές. Δουλεύουμε με τις ενοχές, το θύμα έχει ενοχές, ίσως γιατί δεν κατάφερε να φύγει πριν, δεν ήξερε. Επίσης το άτομο φοβάται τη διαφωνία. Άρα η ζωή υπάρχουν διαφωνίες, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους. Στη συναισθηματική εξάρτηση, την συνήθεια της υποταγής, το σχήμα της υποταγής, την τελειομανία, εδώ μπορεί να υπάρχει θυμός, αλλά και η συγχώρεση και η αποδοχή. Άρα αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία δουλεύουμε στη ψυχοθεραπεία. Μάλιστα, το επόμενο είναι ο στόχος επιτεύχθην, άρα το θύμα έχει καταφέρει να φύγει, έφτασε στο τέλος, ανατρέψε την κατάσταση, προς όφελος του, μπράβο, ένα τεράστιο μπράβο, γιατί αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, μεγάλο επίτευγμα, άρα εδώ γιορτάστε του, κάνετε ένα πάρτι, καλέστε τους φίλους, την οικογένεια, ανοίξτε μια σαπάνια, στην υγειά μου, ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτείτε, να το γιορτάσετε με φίλους που σας έχουν στηρίξει. Επίσης, είναι και η ευγνωμοσύνη στη θλίψη και τα λάθη σας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και μαθαίνουμε. Και εδώ είναι μια νέα αρχή, είναι ένα πρώτο βήμα σε έναν δρόμο που δεν έχετε κάνει ποτέ, που θα σας οδηγήσει όσο πιο μακριά θέλετε. Και εδώ είναι η σιωπή του ραδιοφώνου, δηλαδή κλείνει το ραδιόφωνο, δηλαδή δεν επικοινωνούμε με τον άρχισο, αρχίζουμε να κάνουμε ενδοσκόπηση, τι κάναμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε, προβληματισμός, εξέλιξη. Επίσης να δώσετε bonus, να δώσετε credit για την πρόοδο που καταφέρατε. Και το πιο σημαντικό είναι πώς συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας, με σεβασμό, και επίσης πρέπει να είσαι περήφανη που έχεις καταφέρει να φύγεις από αυτήν τη δύσκολη τοξική σχέση. Λοιπόν, μετά μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι τα επαναλαμβάνουμε. Άρα εδώ υπάρχει ο πειρασμός να ξαναπάμε πίσω στον εθισμό, στον ναρκισσό, ή να ξανακολλήσουμε ναρκισσιστίδα, να προσβληθούμε από ναρκισσιστίδα. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην επιστρέψουμε στις παλιές μας συνήθειες. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει χωρίς να το καταλάβουμε, χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, και εδώ η λύση είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή να γνωρίσουμε πιο καλά τον εαυτό μας, αυτογνωσία, να αγαπήσουμε πιο πολύ τον εαυτό μας, να τον σεβαστούμε πιο πολύ, να τον εκτιμήσουμε πιο πολύ, να τον αποδεχτούμε με τα καλά μας, με τα κακά μας,
Ωστόσο, να σιγουρευτούμε ότι τα πράγματα πρέπει να παραμείνουν έτσι, γιατί ξέρω επίσης περιπτώσεις που θύματα έχουν πάει πίσω στις ναρκισιστικές σχέσεις. Μάλιστα. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος. Κάποιες τελικές σκέψεις, όπως έχω πει, οι στόχοι των δύο βλόγκ ήταν να αναγνωρίσουμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο ναρκισσός, πώς να αποδράσουμε και το πιο σημαντικό, να ξαναχτίσουμε τον εαυτό μας, γιατί μας ισοπεδώνει. Σίγουρα είναι ένα τεράστιο θέμα, κάθε περίπτωση είναι μοναδική, ξεχωριστή. Εδώ έχουμε δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Έχεις επιλογές, σημαντικό να ξέρεις τις φάσεις, υπάρχουν κίνδυνοι. Αν μείνεις για πολύ με τον ναρκισσιστή, ο ναρκισσιστής φοβάται να σε αφήσει. Ανάπτυξη ικανοτήτων, η χειριστικότητα, τα εργαλεία χειριστικότητας του ναρκισσιστή. Έχουμε μιλήσει για τις δυσκολίες της απόδρασης, την απεξαρτητοποίηση, πώς να δραπετεύσεις, στρατηγικές αντιχειριστικότητας, ξαναχτίζομαι. Και επίσης εδώ είναι να κόψεις, δηλαδή οποιαδήποτε επαφή μαζί με τον ναρκισσιστή, να βάλουμε προτεραιότητες, τι είναι καλό για μας, τι είναι κακό για μας, και επίσης να ευχαριστήσουμε τον ναρκισσιστή, γιατί μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα, καταφέραμε να ξεφύγουμε, καταφέραμε να αποδράσουμε από τη σχέση Αλκατράς, να ζήσουμε για μας, να προσπαθούμε να μας προσέχουμε, να μας προστατεύουμε. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εγωιστές. Επίσης, να καταλάβουμε πιο πολύ τον εαυτό μας, πώς λειτουργούμε νοητικά, φυσικά, συναισθηματικά, και να ξαναχτίσουμε τη ζωή μας, να χρησιμοποιούμε τον χρόνο μας επικοδομητικά. Και έχουμε επιζήσει. Δηλαδή, έχουμε επιζήσει μια πολύ δύσκολη σχέση και τα έχουμε καταφέρει. Άρα, πρέπει να μας συγχαρούμε και να το γιορτάσουμε. Πάντως, χάρη μου, εγώ θέλω να πω ότι αυτό το vlog μπορεί να είναι έτσι σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι είναι παγιδευμένοι μέσα σε σχέσεις με ναρκισσούς, παγιδευμένοι και από τη συμπεριφορά και τη χειριστικότητα του ναρκισσού και τις δολιεύσεις του ναρκισσού, αλλά παγιδευμένοι και από τα δικά τους συναισθήματα και από τη δική τους άσχημη ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, πάρα πολύ δύσκολο. Όντως χάνεις τον εαυτό σου όταν εμπλακείς με έναν ναρκισσό. Νιώθεις αδύναμος, σου φαίνεται βουνό το να ξεφύγεις. Όντως γίνονται όλα αυτά που μας έχεις περιγράψει, γίνονται. Και οι προσπάθειες του ναρκισσού για να σε κρατήσει και το περιβάλλον το οποίο δεν είναι εξαιρετικά επιστηρικτικό τις περισσότερες φορές και σου λέει καλώς είναι, που θα βρεις άλλον, μη χωρίσεις, μη κάνεις κλπ. Είναι όμως πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Χρειάζεται πολλή δουλειά, ψυχοθεραπεία οπωσδήποτε, πέραν από την ψυχοεκπαίδευση, την παρακολούθηση τέτοιο βίντεο, χρειάζεται και ψυχοθεραπεία, γιατί όντως είναι τραυματισμένο βαθιά ψυχικά ο άνθρωπος που είναι θύμα του ναρκισσού. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή δεν λειτουργεί με όλη τη δυνατότητα του μυαλού του. Λειτουργεί με το 1/3 του μυαλού του, με το 1/3 των δυνάμεων. Και μπορεί να έχουμε και κλινικά συμπτώματα, μπορεί να πάθουμε ακόμη μέχρι και κατάθλιψη, διαταραχή πανικού. Δηλαδή δεν πρέπει να υποτιμούμε σε καμία περίπτωση την προσφυγή μας στους ειδικούς ψυχικής υγείας. Άλλον ένα βίντεο όπως αυτό, που όντως είναι για να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους, να τους ξυπνήσει, να τους δώσει κάποια κατεύθυνση, και εντελώς διαφορετικό να αποκτήσεις μια προσωπική θεραπευτική σχέση με ένα ψυχολόγο της επιλογής σου, ο οποίος να σταθεί συμπαραστάτη σου και στήριγμα σου σε όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις για να απελευθερωθείς. Θα πω κάτι για σένα τώρα. Ναι. Μια φίλη μου από τη Λεμεσό, ξέρεις ποια είναι, η οποία ήρθε σε σένα, σύστησα όταν ήταν σε σχέση με ναρκισσόν και ήταν στα χωρίσματα και δεν ήταν σίγουρη αν ήθελε να χωρίσει ή όχι. Είχε όλα αυτά τα... Κατάλαβες, θα πω ονόματα, δεν λέμε υπολείψεις, δεν θίγουμε. Ήταν έτσι σε ένα κονφούζιο. Θυμάμαι ότι είχε έρθει στο σπίτι μου εδώ στο χωριό και έκλαιγε ασύστολα. Έκλαιγε, δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυα της για 3 ώρες. Ήταν ένα σιγοσεμές, ήταν ένα ερείπιο. Έκαμε μαζί σου ψυχοθεραπεία, ήταν πρωτού φύγησε ένα από το Λουξεμβούργο.
Που λες, αυτή η φίλη μου κάθε φορά που βρισκόμαστε αναφέρεται στη ζωή της προ-Χάρη και στη ζωή της μετά-Χάρη. Και λέει, μετά το Χάρη είμαι δυνατή. Μετά το Χάρη δεν πέφτω στις παγίδες των Άρκισσων. Μετά το Χάρη έχω ανακαλύψει την κυρική μου δύναμη. Μετά το Χάρη μπορώ να αντιμετωπίζω τα πράγματα με όλες μου τις δυνάμεις. Και δεν το λέω απλώς για να σε κολακεψώ. Εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ πάρα πολύ και σένα και όλους τους άλλους συναδέρφους με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές αρχές και αξίες και είμαστε και εδώ στο κανάλι συχνά και κάνουμε βίντεο. Αλλά να τονίσω, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχοθεραπεία. Εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή μας βοηθάει το κανάλι, ναι, μας ανοίγει τα μάτια το κανάλι, αλλά χρειάζεται προσωπική ψυχοθεραπεία για ενδυνάμωση και για αποθεραπεία από τον πολυτραυματισμό της σχέσης με έναν άρκησο. Και μπορεί να είσαι και ψυχολόγος ο ίδιος, γιατί λες και από προσωπική εμπειρία, ναι, και πήγε για την πατήση, ειδικά με τους κρυφονάρκησους. Εμείς την πατάμε με τους κρυφονάρκησους. Ακριβώς. Αυτούς που δεν το δείχνουν από την αρχή. Και να σου αποστραγγιστεί όλη η ενέργεια και να μαζέψεις, να σουρώσεις που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, να κάνεις αυτή την αντίδραση τυφών και να γίνεις ένα μικρό φοβισμένο πλασματάκι που να μην θυμίζεις σε τίποτα τον πραγματικό σου εαυτό, ο οποίος είναι όλο δύναμη, όλο ζωντάνια και αισιοδοξία. Ναι. Προωθούμε τη θετική ψυχολογία με την έννοια του κλάδου της θετικής ψυχολογίας που αναπτύσσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα, είναι αλλιώς resilience αγγλικά, και γινόμαστε πιο δυνατοί και είμαστε μια κοινότητα επιζώντων, survivors, που βοηθάμε ο ένας τον άλλον να επιζήσει, να επιβιώσει και να ανθίσει μετά από τέτοιες ταλαιπωρίες. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα μου, ευχαριστώ όλες και όλους. Tutorials που μας κάνεις, αγάπη μου! Κοίταξε, επειδή μου έκαναν παρατήρηση ότι μιλώ στα αγγλικά, θα μιλάω ακόμα περισσότερο στα αγγλικά. Τα tutorials που μας κάνεις. Και εγώ θα μιλώ στα γαλλικά. Μαθήματα τα πρακτικά που μας δίνεις. Μάλιστα, μάλιστα. Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να βοηθήσαμε. Σίγουρα δεν αντικαταστά την ψυχοθεραπεία. Και επίσης, ανθρώποι που δεν έχουν προσβληθεί από ναρκισσιστική, ήταν ίσως να μην πιστεύουν αυτά που λέμε. Όμως υπάρχει. Γράψτε μας στα σχόλια. Μάλιστα. Αν ταυτίζεστε με όλες εκείνες τις συνέπειες. Μάλιστα. Και θυμούμε ότι κάτι που είπε κάποιος φίλος σου, γνωστός, νομίζω ζούμε ανάμεσά τους. Σωστά. Και δεν ζούμε ανάμεσά μας, απλά. Ζούμε ανάμεσά τους. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Στάθης είναι καθηγητής μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι ψυχολόγος. Και το αναγνώρισε. Μου λέει, Θέκλα, κάνεις λάθος. Δεν ζουν ανάμεσά μας. Ζούμε ανάμεσά τους. Ναι, κάτι ξέρει, ναι. Συμφωνώ. Σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη μας στο Λουξεμβουργό. Έγινε. Και όπως συζητήσαμε και ιδιωτικά, πρωτού ξεκινήσουμε τη βιντεοσκόπηση, να προσέχεις το χάρι μας, το θέλουμε. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και σε περιμένουμε ξανά. Έγινε. Ευχαριστώ. Θα το πω πολύ. Έγινε.